Θέλω να βάλω 6 σημεία. Το πρώτο είναι τα ίδια γεγονότα, πολύ σύντομα. Το δεύτερο είναι μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Το τρίτο αφορά αυτό που γίνεται, το τρίτο αφορά το πώς ονομάζουμε αυτό που συμβαίνει και πώς αυτό συνδέεται με όλο το Ισπανικό κράτος. Το τέταρτο σημείο είναι ποιοι ακριβώς είναι οι διαφορετικοί κόσμοι της Καταλωνίας, ποιες είναι οι ανταγωνιστικές δυνάμεις, οι δυνάμεις που παλέονται την ηγεμονία, όπως έλεγε ο Χάιμε. Το πέμπτο σημείο και τελευταίο αφορά το από εδώ και πέρα, κάποιες εκτιμήσεις και τελικά ποια μπορούν να είναι οι θέσεις της αριστεράς στην Ελλάδα, κάποιες σκέψεις σε σχέση με αυτό. Λοιπόν, πρώτον τα γεγονότα. Αυτό είναι μια φοβερή φωτογραφία που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο. Είναι ενός ανώνυμου, δεν ξέρουμε ποιος την έχει φτιάξει. Βλέπετε ότι έχουμε από τη μία τις δυνάμεις καταστολής, την Γουαρδία Σιβίλ, από την άλλη το καταλαντικό λαό. Είναι η εικόνα της μεγάλης καταστολής. Στο μπαλκόνι έχουμε τον βασιλιά, τον μονάρχη, τον Φελίπε, ποιος χαιρετά, θα μπορούσε να είναι και ο Φράγκο όμως. Στη μέση έχουμε το 78, είναι η χρονολογία όπου έχουμε τη διαδικασία μετάβασης από την δικτατορία στη δημοκρατία και την δαιμονία. Είναι πολύ σημαντική ημερομηνία, θα πω πέντε πράγματα σε σχέση με αυτό. Είναι η ημερομηνία όπου ψηφίζεται το νέο σύνταγμα της χώρας που αποτυπώνει όλη αυτή τη διαδικασία μετάβασης από τη μία κατάσταση καθώς το συνάλλει. Και νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστική για το, για το τι βιώνει αυτή τη στιγμή η καταλαμική κοινωνία. Και μπορούμε να την αφήσουμε εκεί να την βλέπουμε για να σκεφτόμαστε γύρω από αυτή. Λοιπόν, τα γεγονότα λοιπόν είναι γνωστά. Τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι στην Καταλωνία και όχι μόνο καταγγέλουν τη σιωπή και την παραποίηση των γεγονότων από τη μεριά των επίσημων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι όμως χάρη στις χιλιάδες κυριολεκτικά, στα χιλιάδες κυριολεκτικά βίντεο και φωτογραφίες πολιτών, ανεξάρτητων δημοσιογράφων, αλληλέγγυων, φωτορεπόρτερ ξένων πρακτορείων, ανθρώπων που ταξίδεψαν μέχρι εκεί, που μπορέσαμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και νομίζω ότι στο τι ακριβώς συμβαίνει, ρεπορταζιακά, ας το πούμε, υπάρχουν τρεις πολύ σημαντικές πτυχές του ζητήματος. Το πρώτο είναι η τρομερή καταστολή από τη μεριά του Ισπανικού κράτους, όπως αυτή εκφράστηκε από την Εθνική Αστυνομία και τη Guardia Civil. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση ότι το Ισπανικό κράτος κάλεσε και τους Μόσος και τους αστυνομικούς της Καταλωνίας να τηρήσουν, να φροντίσουν ώστε να τηρηθεί η τάξη. Και εκεί είχαμε ένα μεγάλο μέρος της καταλληλικής αστυνομίας, το οποίο ήταν στον δρόμο, αλλά κράτησε μια πιο ουδέτερη στάση στην καταστολή, και ένα μικρό μέρος, το οποίο αρνήθηκε να υπακούσει. Όμως είχαμε σε κάθε περίπτωση μια διαφορά μεταξύ καταλληλικής αστυνομίας και καταλληλικής κυβέρνησης. Άρα, ας πούμε ότι η καταλληλική αστυνομία υπάκουε περισσότερο στην Ισπανική κυβέρνηση παρά στο καταλληλικό κράτος. Άρα λοιπόν η πρώτη πτυχή όσον αφορά τα γεγονότα είναι η τρομερή καταστολή. Η δεύτερη πτυχή είναι η μαζικότατη κινητοποίηση του καταλαμικού λαού που εκφράστηκε όλες αυτές τις μέρες. Και η τρίτη πτυχή είναι η τρομερή αλληλεγγύη που ξεδιπλώθηκε σε όλο το Ισπανικό κράτος και που πήρε και διεθνείς διαστάσεις. Όσον αφορά την καταστολή, να πούμε ότι οι οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλαν την ακραία χρήση βίας. Το λέω γιατί έχει ένα κύρος με διεθνής αμνηστία. Δεν το κατήγγειλαν μόνο οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών. Έτσι λοιπόν, ήταν τόσο μεγάλη καταστολή που αναγκάστηκαν μέχρι και κυβερνητικά στελέχη της Ισπανικού κράτους να μιλήσουν για υπερβολές, να κάνουν λόγο για κάποιες υπερβολές που έγιναν αυτές τις μέρες. Όταν αναφερόμαστε στα τελευταία γεγονότα, αυτό που εννοούμε είναι ό,τι συνέβη μετά την απόφαση της καταλανικής κυβέρνησης, της καταλανικής Generalitat, να προκηρύξει το δημοψήφισμα την 1η Οκτώβρη. Ένα από τα σημεία που τονίζονται τις τελευταίες μέρες αναλύσεις, και έχει σημασία αυτό, είναι ότι το κίνημα παραπτύχθηκε αυτές τις μέρες, μπήκε σε μια τελείως διαφορετική φάση το Σεπτέμβρη σε σχέση με τις μαζικές αλλά πειθαρχημένες διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων. Άρα δηλαδή έχουμε μια νέα φάση του κινήματος του Σεπτέμβρη και αυτή η νέα φάση έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι σε μεγάλο βαθμό ξεφεύγει από τον έλεγχο των επίσημων οργάνων του κινήματος
και κυρίως της Εθνικής Συνέλευσης Καταλωνίας και της Όμνιουμ Κουλτουράλ και μετατρέπεται σε ένα αυτόνομο και ανεξέλεγκτο παράγοντα, άρα σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτού του κινήματος που είδαμε είναι ότι παίρνει τοπικά χαρακτηριστικά μέσα από λαϊκές επιτροπές υπεράσπισης του δημοψηφίσματος. Οι άνθρωποι μαζεύονται σε σχολεία, σε κλατήσει. Υπάρχει άπειρο φωτογραφικό υλικό, αν έχουμε χρόνο θα δούμε στη συνέχεια. Υπήρχαν άνθρωποι που πήραν πολύ προσωπικά επάνω σε αυτή την υπόθεση. Κάλπες που φυλάχθηκαν σε σπίτια, αυτοσχέδια ψηφοδέλτια που τυπώθηκαν σε εκτυπωτές σπιτιών. Αυτή η τοπικότητα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί είναι εγγεγραμμένη στο DNA, ιδιαίτερα της Βαρκελόνης. Είτε πηγαίνοντας πολύ πίσω στην περίοδο της Ισπανικής Επανάστασης, τη δεκαετία του 30, μετά στην αντίσταση κατά του Φράγκο, στις οργανώσεις των αναρχικών και πολύ πρόσφατα στις επιτροπές ενάντια στις εξώσεις που ανέδειξαν μάλιστα και τη Δήμαρχο και ως Δήμαρχο της Βαρκελόνης, την Άντα Κολάου. Είχαμε τις τοπικές επιτροπές που αναπτύχθηκαν το 2011 με το κίνημα των πλατιών, το κίνημα 15 μη. Άρα έχουμε μια τοπικότητα η οποία βλέπουμε ότι εμφανίζεται και αυτές τις μέρες μετά τη μεγάλη καταστολή της 20η Σεπτέμβρη που είναι μια ημερομηνία ορόσημο. Είναι η μέρα δηλαδή, θυμίζω, που τις προηγούμενες μέρες έχει προηγηθεί το σταματικό δικαστήριο το οποίο λέει ότι είναι άκυρη διαδικασία του ψηφίσματος και 20 Σεπτέμβρη έχουμε πια την απαγή ψηφοδελτίων, καλπών, σύλληψη σημαντικών στελεχών της κυβέρνησης, αστυνομία στους δρόμους, έτσι, όλα αυτά που είδαμε δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Πού οδήγησε αυτή η σύγκρουση? Επίσης το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Δόθηκαν τελευταία νούμερα πριν από 22 ώρες, βγήκε η Generalitat και είπε τα τελικά νούμερα. Είχαμε 2.286.000 ανθρώπους που ψήφισαν σε αυτή τη διαδικασία. Τα 2.044.000 ψήφισαν ναι στην ανεξαρτησία. Ψήφισαν όχι οι 177.547. Λευκό 44.913 και άκυρο 19.719. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια νομοποίηση της διαδικασίας ακόμα και από ανθρώπους που δεν ψήφισαν ναι. Άρα είχαμε μια κανονικότατη εκλογική διαδικασία στην 1η Οκτώβρη παρά την τρομερή καταστολή. Μάλιστα υπάρχει ένα ερώτημα που θέτουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτές τις μέρες στην αρθρογραφία. Τι θα συνέβαινε, πόσοι άνθρωποι θα ψήφιζαν αν οι εκλογές διεξάγονταν κανονικά? Είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε εύκολα. Επίσης το αποτέλεσμα της 1ης Οκτώβρη είναι πάνω από 900 τραυματίες, κάποιοι πολύ σοβαρά λόγω της κρίσης πλαστικών σφαιρών. Για να μην αναπηγορήσω άλλο στο κομμάτι της καταστολής, να πω ότι αυτό που αναφέρουν εναλλακτικά μέσα και οργανώσεις είναι ότι η 1η Οκτώβρη καταγράφεται ως ημέρα με τη μεγαλύτερη καταστολή τα τελευταία 50 χρόνια. Παρόμοια μέρα, λένε, μπορούμε να τη δούμε μόνο την περίοδο της δικτατορίας, επί Φράγκο. Πραγματικά, 15.000 αστυνομικοί όλων των ειδών επιστρατεύτηκαν για να βρίσκονται στην Καταλωνία τις τελευταίες μέρες. Αστυνομικοί που τελικά είναι κλεισμένοι σε ένα μεγάλο καράβι, δεν ξέρω πώς το είδατε, στο λιμάνι της Βαρκελόνης, κλεισμένοι γιατί δεν υπήρχε κανένας χώρος που θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει, δεν ήταν ασφαλής στην Καταλωνία και στην Βαρκελόνη και άρα αναγκάστηκαν να μείνουν κλεισμένοι σε ένα πλοίο, με τους λιμενεργάτες να αρνούνται να βοηθήσουν στο ξεπαρκάρισμα του πλοίου στη Βαρκελόνη. Είχαμε δηλαδή πολύ ωραίες στιγμές. Το πλοίο έχει μια φωτογραφία του ήδη απ' έξω. Άρα υπάρχουν τα σχετικά ανέκδοτα των αστυνομικών που είναι κλεισμένοι, ας πούμε, σε ένα πλοίο με κινούμενα σχέδια απ' έξω. Υπάρχει όλη αυτή δηλαδή, η γελιοποίηση των θεσμών εξουσίας. Αυτό που επίσης περιγράφεται αυτές τις μέρες είναι ότι ζήσαμε τη μεγαλύτερη καταδιαγραμμένη πράξη συλλογικής πολιτικής ανυπακοής των τελευταίων δεκαετιών. Το λέω σαν φράση και αυτό τη σημασία του. Προφανώς αναγνωρίζοντας ο κόσμος ότι υπήρχε ένα κέντρο εξουσίας, δεν το έκανα μόνο τους, υπήρχε όντως μια καταλλαγική κυβέρνηση η οποία, εν πάση περιπτώσει, πήγε μπροστά με ένα αίτημα για δημοψήφισμα. Όμως αυτό το πράγμα, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, σε μεγάλο βαθμό αυτοοργανώθηκε και πήρε και δικά του αυτόνομα χαρακτηριστικά. Τώρα, μία ακόμα σημαντική στιγμή στο ρεπορτάζ, από την οποία μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, είναι η γενική απεργία της 3ης Οκτώβρη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία συνδικάτων και οργανώσεων,
Η συμμετοχή ξεπέρασε και τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα. Και αυτό είναι επίσης απάντηση του πώς οι άνθρωποι θα ψήφιζαν αν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν την 1η Οκτώβρη. Και εδώ υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στα οποία αξίζει να σταθούμε. Και είναι αυτά. Πρώτον, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που πρόσκειται στους σοσιαλιστές απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη απεργία. Η λέξη απεργία, γενική απεργία, χρησιμοποιήθηκε από τις οργανώσεις των εργαζομένων, από τις οργανώσεις της αριστεράς, από τις αυτόνομες οργανώσεις, τις οργανώσεις του κινήματος. Δεν χρησιμοποιήθηκε επίσημα από τα χείλη της κυβέρνησης η φράση «γενική απεργία». Αυτό έχει σημασία, γιατί απαντάει σε κομμάτι των ερωτημάτων για το σε ποιο σημείο βρίσκεται η αστική ή η καταλαμική τάξη και ποια ακριβώς είναι η επιθυμία της. Να το κρατήσουμε. Άρα η λέξη απεργία επιβάλλεται από το κίνημα. Έχουμε σημαντικούς κλάδους, όπως είναι οι μενεργάτες που συμμετέχουν κατά 100% στην απεργία, όλος ο κλάδος. Και εδώ επίσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία, ότι τα καταναλωτικά θηρία, οι τράπεζες Κάιξα και Σαμπατέλ, που είναι προφανώς πανισπανικές τράπεζες, αλλά είναι και καταναλωτικές τράπεζες, μέσω των επίσημων εκφραστών τους καλούσαν σε τάξη να αποδεχθούν τα χειρότερα. Ένιωσαν την ανάγκη να βγάλουν ανακοινώσεις την προηγούμενη μέρα της απεργίας, λέγοντας ότι δεν καλούν στην απεργία. Αυτό έχει σημασία γιατί σε αυτή την απεργία, είτε λεγόταν πάυση, γενική πάυση, είτε απεργία, καλούσαν όλοι. Καλούσε το κράτος, καλούσαν οι υπηρεσίες, καλούσαν τα σχολεία, όλοι οι θεσμοί της κοινωνίας. Άρα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες ένιωσε την ανάγκη μια πολύ σημαντική μερίδα του Καταλανικού Κεφαλαίου, οι δύο πολύ και πιο σημαντικές τράπεζες, τις πιο σημαντικές τράπεζες της Καταλωνίας, να δηλώσουν ότι δεν συμμετέχουν σε αυτή την απεργία. Το σημαντικότερο, επίσης έχει σημασία ότι διάφοροι εκπρόσωποι επιχειρηματιών, θα πω στη συνέχεια, καλούσαν σε τάξη να πληθούν τα χειρότερα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα αιτήματα των απεργών και των ανθρώπων που κατέβηκαν στον δρόμο ζητούσαν να πάρθουν πίσω όλα τα μέτρα λιτότητας των τελευταίων χρόνων που επέβαλε όχι μόνο η κυβέρνηση Ραχώρη, αλλά και η ίδια η καταναλωτική κυβέρνηση. Είχαμε δηλαδή μια διεύρυνση αιτημάτων, έτσι πλάι στο αίτημα για ανεξαρτησία και σεβασμό της αυτοδιάθεσης του λαού, υπήρχαν και αυτά τα αιτήματα. Τον παλμό έδιναν οι 16άριδες και οι 17χρονοι, οι νεολαίοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν αυτές τις εκλογές. Άλλο ένα κομμάτι που προστίθεται στο κομμάτι πληθυσμού που ήταν υπέρ αυτής της εξαγωγής του δημοψηφίσματος και το οποίο δεν ψήφισε. Θυμίζουμε ότι 7,5 εκατομμύρια κατοίκους έχει η Καταλωνία, 5,5 εκατομμύρια ψηφίζουν. Είπαμε ήδη ότι ψήφισαν 2.300.000, κάποιοι δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, κάποιοι άλλοι κατέβηκαν στην απεργία. Καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνει το νούμερο των ανθρώπων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομοποίησαν όλη αυτή τη διαδικασία, την προσές, όπως λέγεται στα καταλαβικά. Τα τελευταία γεγονότα από το ρεπορτάζ, για να κλείσω από το σημείο με τα γεγονότα, είναι ότι μετά το δημοψήφισμα υποτίθεται ότι η διαδικασία είναι ότι το Καταλανικό Κοινοβούλιο θα πρέπει μέσα σε 2 μέρες μετά το δημοψήφισμα να συνέλθει, να διαβουλευτεί και να αποφασίσει κάποια πράγματα. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε το Καταλανικό Κοινοβούλιο, το Καταλανικό Κοινοβούλιο να βγει και να πει ότι κηρύττει, ας πούμε, την ανεξαρτησία ή κάνει κάτι άλλο, δεν το ξέρουμε αυτό. Αυτό δεν έγινε όμως, γιατί στις 5 Οκτώβρη το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέστειλε τη λειτουργία του Καταλανικού Κοινοβουλίου, απειλώντας με πολύ σοβαρές ποινές την κυβέρνηση σε περίπτωση που προχωρήσει κάποια διαδικασία, δηλαδή με ποινές φυλάκισης. Πάντως, η τελευταία νέα είναι ότι ο πρόεδρος της Καταλωνίας, ο Πουιτσδεμόν, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη θα υπάρξει συνεδρίαση, αυτή την Τρίτη που μας έρχεται, και απόφαση του Κοινοβουλίου για τα επόμενα βήματα. Άρα θα έχουμε νέα επεισόδια που μας περιμένουν από Τρίτη. Στα γεγονότα δεν είπα. Θα δούμε μετά κάποιες φωτογραφίες ότι υπήρξαν κάποιες συγκεντρώσεις φασιστών εθνικιστών στο υπόλοιπο μέρος της Ισπανίας. Δεν ήταν όμως επιτυχημένες. Κρούν τον κόβαλο του κινδύνου οι άνθρωποι των κινημάτων, αριστεροί, αριστερές οργανώσεις, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όσο αυτή τη στιγμή δεν είναι σε πρώτο πλάνο, είναι σε δεύτερο πλάνο. Το βάζουμε σαν αστερίσκο ότι συνέβη αυτό. Και να περάσω γρήγορα στο σημείο 2, το οποίο είναι το ιστορικό λίγο, η προηγούμενη διαδικασία πριν φτάσουμε σε αυτή τη τελευταία φάση.
Πράγματι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία το καταλαβικό ζήτημα. Η συγκρότηση του καταλαβικού εθνικισμού γίνεται στο έδαφος της σύγκρουσης με τον ισπανικό εθνικισμό. Άρα δεν έχουμε την ανάπτυξη ενός εθνικισμού με κλασικό τρόπο όπως τον αντιλαμβανόμαστε εμείς από τη δικιά μας πλευρά ζώντας εδώ πέρα. Προφανώς έναν εθνικισμό επίσης κατασκευασμένο, όπως είναι όλοι οι εθνικισμοί, όπως είναι όλες οι αφηγήσεις όλων των εθνών κρατών. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κατασκευή μιας φαντασιακής εικόνας, μιας υποτιθέμενης ιστορίας που ήταν το βάθος των αιώνων. Υπάρχουν όμως κάποιες ημερομηνίες κλειδιά που χρειάζεται να τις καταλάβουμε, τις βάλω έστω και σε σημεία, παρόλο που οι διαδικασίες ιστορικές είναι πολύ πιο περίπλοκες από απλά κάποιες ημερομηνίες. Το πρώτο έχει να κάνει με την 11 Σεπτέμβρη. Κάθε 11 Σεπτέμβρη, φέτος είχαμε 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, υπάρχει η Διάδα, είναι η εθνική ημέρα της Καταλωνίας. Αυτές οι διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια συσπηρώνουν εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτή η διαδήλωση γίνεται εις μνήμη της 11 Σεπτέμβρη του 1714. Ήταν η μέρα που οι Μπουρβόνοι, τα φραγκοσπανικά στρατεύματα, τα γαλλοσπανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Καταλωνία και κατήργησαν τις διαδικασίες της κυβέρνησης του Πριγκιπάτου. Μετά έχουμε το 1931. Από το 1931 μέχρι το 1939 έχουμε την περίοδο της Δεύτερης Δημοκρατίας, ανέφερε κατά πράγματα Παστόρ. Σε αυτή την περίοδο η Καταλωνία αναχτά ξανά τους θεσμούς διακυβέρνησής της. Μάλιστα, το 1932 εγκρίνει ένα νέο σύνταγμα, μέσα στο οποίο κατοχυρώνεται ως επίσημη γλώσσα του κράτους της αυτονομίας αυτής και η καταλανική γλώσσα, μαζί με την ισπανική. Το 1939, φυσικά με την επικράτηση του φραγκισμού και του φασισμού, στις 24 Γενάρη, μετά από την διαδικασία του εμφυλίου ανάμεσα στις δημοκρατικές δυνάμεις και τις δυνάμεις του Φράγκο, είναι γνωστά κάποιες και κάποιοι μη που μέσα αυτά, αυτό που συμβαίνει ότι υπάρχει κατάληψη της Βαρκελόνης. Εκεί πέρα απαγορεύεται η καταλανική γλώσσα μέχρι το 1975. Υπάρχει με πολύ μεγάλη καταστολή φυσικά σε όλο το ισπανικό κράτος και στο καταλανικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίσταση στο Φράγκο. Υπάρχει κοινή, υπάρχει εξορεύμα από όλα αυτά τα πράγματα που είναι γνωστά, όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια δικτατορία. Έχουμε λοιπόν απαγόρευση της καταλανικής γλώσσας και μια πολύ μεγάλη καταστολή και καταπίεση. Το 1985, όπως είναι ο γνωστό, πεθαίνει ο Φράγκο. Το 1978 είπαμε ότι έχουμε τη διαδικασία αυτή της μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Ψηφίζεται ένα νέο σύνταγμα, το οποίο αναφέρεται στην αδιαίρετη ενότητα της Ισπανίας. Έχει σημασία αυτό, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το 1978 και για εκείνο το σύνταγμα και για το πώς θα μπορούσε η αριστερά να το έχει αντιμετωπίσει διαφορετικά. Το σύνταγμα του 1978 αναγνώρισε 17 διαφορετικές αυτονομίες, οι οποίες έχουν ένα βαθμό αυτοδιαχείρισης, έχουν ένα βαθμό αυτοδιβέρνησης, κυρίως όσον αφορά κάποια ζητήματα ρύθμισης, εκπαιδευτικού συστήματος κτλ. Όμως είναι εξαρτώμενες οικονομικά όλες οι αυτονομίες, εκτός από την περίπτωση της χώρας των Βάσκων, η οποία έχει μια μεγαλύτερη αυτονομία όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Το 1979 οι Καταλανοί ψηφίζουν το δικό τους δημοψήφισμα, υπάρχει αναγνώριση επίσημα της καταλανικής γλώσσας. Πάω κατευθείαν στο 2006, πολύ σημαντική ημερομηνία, γιατί όπως και άλλες αυτονομίες και η Καταλωνία μπαίνει σε διαδικασία συνταγματική. Συζητείται δηλαδή ένα καινούριο σύνταγμα. Σε αυτή τη διαδικασία οι Καταλανοί αυτό που ψηφίζουν είναι ένα σύνταγμα το οποίο δίνει μεγαλύτερες ελευθερίες, διευρύνει τα περιθώρια αυτοκυβέρνησης, κυρίως όσον αφορά τα οικονομικά. Εδώ πέρα να κάνετε παρένθεση, υπάρχει πάντα το πάλιο αίτημα και υπάρχει στη συζήτηση των Καταλανών ότι εν πάση περιπτώσει παράγουμε πολύ, είμαστε μια πλούσια οικονομία, συνεισφέρουμε πάρα πολλά στο πανικό κράτος, μας επιστρέφεται πολύ λίγο. Άρα υπήρχε πάντα ένα αίτημα και μια πίεση στο ισπανικό κράτος, φέρτε μας περισσότερα χρήματα, επιστρέψτε μας περισσότερα χρήματα στο ταμείο. Το 6 λοιπόν το Σύνταγμα προβλέπει τέτοιες αλλαγές στο Σύνταγμα. Το 10, το 2010, πολύ κοντά μας πια, το ισπανικό φτάνει πολύ μεγάλα, πολύ ψηλά η σύγκρουση με το ισπανικό κράτος, διότι το Συνταγματικό Δικαστήριο λέει ότι το Σύνταγμα του 6 έχει προβλήματα, δεν το αναγνωρίζει. Ειδικά τα σημεία που προβλέπουν, τα οποία προβλέπει μεγαλύτερη αυτονομία στα οικονομικά.
Άρα λοιπόν απορρίπτεται, απορρίπτεται η πλειοψηφία του Συντάγματος, όχι όμως ολόκληρο το Σύνταγμα. Και θα λέγαμε ότι από το 10 και μετά ξεκινάει σταδιακά μία αναζωπήρωση του καταλανικού εθνικισμού και μία ανάπτυξη του καταλανικού αισθήματος και ανεξαρτησία. Δηλαδή, αν δείτε πίνακες και διάφορες έννοιες, θα δείτε ότι υπάρχει ο δείκτης θέλησης για ανεξαρτησία και απόσχηση μεγαλώνει από το 10 και μετά, όπου υπάρχει εκτίμηση ότι το τράβηξε πολύ μακριά το συνταγματικό δικαστήριο, έπρεπε να αφήσει τις ελευθερίες πάνω. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Το 12, ένα χρόνο, και έχει σημασία αυτό, μετά το κίνημα του 2011, το μεγάλο κίνημα των πλατιών, έχουμε μια τεράστια διαδήλωση στις 11 Σεπτέμβρη, τη μέρα που, όπως είπαμε και πριν, είναι η μέρα της Διάρας, της Ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Και μπροστά σε αυτή την πολύ μεγάλη διαδήλωση, ο Ραχόι βγαίνει και ακυρώνει, σταματάει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης μεταξύ καταλαβικής κυβέρνησης και Ισπανικού κράτους και λέει στον Αρτούρ Μάς, που τότε είναι ο πρόεδρος της Καταλωνίας και από αργότερα κυνηγήθηκε και φυλακίστηκε για σκάνδαλα διαφθοράς, ότι δεν συζητάω πλέον μαζί σου, δεν πρόκειται να υπάρξει πραγματική παραχώρηση οικονομικής του καταλανικού κράτους. Το 2014 προκυρήσεται ένα συμβουλευτικό δημοψήφισμα. Σε αυτό το δημοψήφισμα το ψηφίζουν 1.861.000 ψηφίζουν ναι στην ανεξαρτησία. Υπάρχει ο πίνακας, μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια. Άρα ανεβαίνει σιγά σιγά η συζήτηση για το δημοψήφισμα. Να πούμε εδώ πέρα ότι η λέξη δημοψήφισμα πρωτοακούγεται στους δρόμους το 2012 από το κίνημα και μετά γίνεται λέξη στα χείλη του Προέδρου της Καταλωνίας. Άρα το δημοψήφισμα ως αίτημα δεν μπαίνει από την κυβέρνηση, μπαίνει πρώτα από το κίνημα και μετά πάει και γίνεται ας πούμε κυβερνητική διακήρυξη. Το 2015 έχουμε εκλογές στην Καταλωνία. Σε αυτές τις εκλογές το κοινοβούλιο παίρνει την πλειοψηφία οι Ιντεπεντίστας, αυτοί που είναι δηλαδή με την ανεξαρτησία, 72 έδρες δηλαδή στις 135. Και τους μήνες που ακολουθούν, φτάνοντας πια μέχρι τις μέρες μας, έχουμε μια όξυση των σχέσεων με το Ισπανικό κράτος. Το 2016 παραιτείται ο Αρτούρ Μας, στη θέση του μπαίνει ο τωρινός πρόεδρος ο Πουίτς Ντεμόντ για να διευκολύνει τη συμμαχία στο κοινοβούλιο με την αντικαπιταλιστική αριστερά. Να πούμε εδώ πέρα ότι στην κυβέρνηση βρίσκεται μια συμμαχία κεντροδεξιά, η οποία κυβερνά με την ανοχή ενός αριστερού κόμματος της ΚΟΠ, Λαϊκής Ενότητας, έτσι λέγεται αυτό το σχήμα. Αυτό το σχήμα είναι αντικαπιταλιστικό, αυτοποδοτείται ως αντικαπιταλιστικό αριστερό και μπαίνει για πρώτη φορά στο Καταλανικό Κοινοβούλιο το 12. Και έχοντας πει αυτά, να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στο τι συμβαίνει, στο πώς ερμηνεύουμε αυτά τα γεγονότα και τι σημαίνουν αυτά για το σύνολο του Ισπανικού κράτους. Να πούμε, πριν πάω σε αυτό, να πω ότι υπάρχει μια ιστορική συζήτηση, μια ιστορική διαμάχη στην Καταλωνία μεταξύ των υπερμάχων της Ομοσπονδίας, των Φεντεραλίστας και των Ιντεπεντίστας, αυτών που παλεύουν την ανεξαρτησία. Παραδοσιακά οι δυνάμεις της αριστεράς, αυτό το οποίο έλεγα στο καταλαβικό ζήτημα, θα το πω πολύ χοντροκομμένα και το μπορούμε στη συνέχεια να το συζητήσουμε, ήταν ότι σε μεγάλο βαθμό ένα κομμάτι της αριστεράς σημαντικό ήταν υπέρ μιας ομόσπονδου κράτους, ενός ομόσπονδου Ισπανικού κράτους, το οποίο θα σερβόταν, ας πούμε, την επιθυμία και την αυτοδιάθεση των ανθρώπων, αλλά όχι τόσο ώστε να μιλάνε για ξεχωριστά Ισπανικά κράτη. Οι ίδιοι άνθρωποι που υπερασπίζονται την Ομοσπονδία, μεταξύ αυτών και οι αντικαπιταλίστες που θα πούμε στη συνέχεια, αυτή τη στιγμή λένε η πλειοψηφία τους, όχι τόσο το Podemos και η Ηνωμένη Αριστερά που πιέστηκαν τώρα το τελευταίο διάστημα, όμως ένα μέρος της αριστεράς, αυτό το οποίο λέει είναι ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και εμείς που παλεύουμε για μια ομόσπονδη, για ένα ομόσπονδο Ισπανικό κράτος και δεν θέλαμε από την αρχή μια εξαρτησία, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαδικασία περνάει αυτή τη στιγμή από την αναγνώριση του καταλανικού κράτους και μέσα από τη διαδικασία της ανεξαρτησίας. Ότι δηλαδή αν υποστηρίζει την αυτοδιάθεση των λαών, δεν μπορείς να σταματάς τα μέσα του δρόμου και να λες ότι την υποστηρίζω τόσο ώστε να ψηφίσει ο λαός ένα ομόσπονδο κράτος και όχι ένα ανεξάρτητο κράτος. Έτσι, άρα υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι παράλληλη και διεξάγεται και μπορούμε να τη δούμε και στη συνέχεια.
Τώρα, τι συμβαίνει τώρα και πώς ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιάσουμε το νήμα το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2008. Έχουμε λοιπόν το ξέσπασμα της κρίσης. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό κίνημα, το κίνημα των πλατιών του 11. Έχουμε το κίνημα κάτω των εξώσεων, το κίνημα για έλεγχο του χρέους. Έχουμε μια διαλλαξία από τη μεριά της ισπανικής κυβέρνησης να αποδεχτεί και να ακούσει τη βούληση των Καταλανών. Παρόλα αυτά, δημιουργούν μια τάξη ερωτημάτων που ενδεχομένως στην Ελλάδα να μπαίνουν πιο χοντροκομμένα και στην Ισπανία να θεωρούνται πιο αυτονόητα, όμως χρειάζεται να τα απαντήσουμε. Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα? Πρώτο ερώτημα. Μήπως βρίσκεται το καταλανικό κεφάλαιο και η δεξιά πίσω από το δημοψήφισμα και πλέον τη μεγάλη ανεξαρτησία? Δεύτερο ερώτημα. Ποιος καθοδηγεί τον κόσμο στους δρόμους? Τρίτο ερώτημα. Μήπως πρέπει να είμαστε ενάντια σε όλους τους εθνικισμούς? Μήπως είναι ένα ακόμα εθνικισμός κλασικού τύπου και άρα πώς ακριβώς μπορούμε να λέμε εμείς ότι στηρίζουμε τη διαδικασία αυτή? Μήπως μια απόσχηση θα φέρει ένα νέο διαχωρισμό ανάμεσα στους λαούς της Ισπανίας? Είναι ερωτήματα, ευλόγματα έχουν τεθεί και σε εμάς. Στην Ισπανία το ερώτημα μπαίνει κάπως πιο κομψά, αν και η ουσία είναι ίδια. Τίθεται με τον εξής τρόπο. Μπορεί η αριστερά να έχει την ηγεμονία σε αυτό το νέο κίνημα που δημιουργήθηκε? Και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε αυτό? Τίθεται δηλαδή με όρους ηγεμονία. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για την ίδια τάξη ερωτημάτων. Μέσα από τα λόγια του Χάβη Παστόρ και της Σόνιας Φαρέ, αλλά και μέσα από τις περιγραφές, αυτό που προσπάθησαν να δείξουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αυτές τις μέρες αυτοοργανώθηκε. Σε ένα κίνημα που δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει στον δρόμο. Αυτό ως απάντηση του ποιος έχει την ηγεμονία στη Βαρκελόνη, προφανώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια ηγεμονία που είναι τελειωμένη υπόθεση, αλλά για στιγμές ηγεμονίας. Ήταν στιγμή ηγεμονίας, ας πούμε, ότι πέσει στη Βαρκελόνη 1,5 εκατομμύριο κόσμος διαδήλωνε λέγοντας ότι η Βαρκελόνη θέλουν να γίνει πόλη γραφείου τους πρόσφυγες. Είναι στιγμές ηγεμονίας ότι το site του Δήμου της Βαρκελόνης στην πρώτη του σελίδα λέει ότι η Βαρκελόνη είναι επίσημα ευρωπαϊκή πόλη καταφύγιο για τους πρόσφυγες. Είναι στιγμή ηγεμονίας αυτό. Είναι στιγμή ηγεμονίας το γεγονός ότι με το τρομοκρατικό χτύπημα τον Αύγουστο δεν πέρασε το κλίμα της ομοφοβίας. Υπήρξαν ομάδες ανθρώπων που συνόδευαν τους μουσουλμάνους κατοίκους στα σπίτια τους, λέγοντας ότι εμείς δεν φοβόμαστε. Όχι μόνο δεν φοβόμαστε αυτές τις επιθέσεις, αλλά δεν υποκύπτουμε και στο φόβο που προσπαθούν να μας καλλιεργήσουν τα μέσα. Άρα έχουμε διαδικασίες που δείχνουν ότι υπάρχει μια διαδικασία πολύ προωθημένη στην Καταλωνία, που έχει τους δικούς τους ρυθμούς και η οποία δεν συμπαντίζει απαραίτητα με τον τόνο που προσπαθεί να θέσει η δεξιά στην Καταλωνία. Είναι βέβαια και ένα δείγμα ότι η δήμαρχος Άντα Κολάου είναι μια δήμαρχος η οποία προέκυψε το κίνημα των εξώσεων. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που δείχνει ποιος καθοδηγεί τη διαδικασία στην Καταλωνία. Ή καλύτερα, ποιος δεν την καθοδηγεί. Πριν από δύο μέρες, ο αντίστοιχος Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, μέσω ενός πολύ light οργανισμού Βιτρίνα, το Κύκλο Οικονομίας, βγήκε με ανακοίνωση προειδοποιώντας ότι η πολιτική κρίση που αναπτύσσεται μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Άρα, να το μαζέψουμε, έτσι, κύκλοι του καταλανικού κεφαλαίου. Είπα πριν ότι η Σανταντέρ και η Κάιξα, οι δύο τράπεζες, απειλούν με μεταφορά της έδρας τους εκτός Καταλωνίας. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα στον τύπο που λένε ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα, τι γίνεται. Όπου η Τζερμόν, ο πρόεδρος, τις τελευταίες δύο μέρες τα μασάει και λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, εάν το Ισπανικό κράτος αναγνωρίσει ότι υπήρξε πολύ μεγάλη καταστολή, θα δούμε και εμείς τι θα κάνουμε. Εντάξει, δεν θα το ονομάσουμε ακριβώς ανεξαρτησία, αλλά αναγνωρίστε μας ότι υπήρξε πολύ μεγάλη καταστολή. Άρα ήδη ανοίγει η συζήτηση για μάζεμα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, τη συζήτηση, γιατί ο Ραχόη τέντωσε το σκηνή απ' την άλλη. Αυτό που προσπαθούσε να κάνει η Ισπανική κυβέρνηση ήταν να φτιάξει γέφυρες συνεννόησης και να πάει σε ένα συνεργατικό δημοψήφισμα. Η Άντα Κολάου, δυστυχώς, παρόλο που έχει κάνει αυτά τα φοβερά πράγματα, δεν ήταν στους 700 δήμους και δημάρχους που δήλωναν ότι θα το πάνε μέχρι τέλους και ότι θα προχωρούσαν τη διαδικασία μέχρι το τέρμα. Αντίθετα, μέχρι τελευταία στιγμή περίμενε για να δει πού θα παλατζάρει η διαδικασία. Δεν το λέω για να κάνουμε απόλυτα θετική, αλλά για να καταλαβαίνουμε ότι η φάση είναι πολύ μεγάλη στο καταλανικό καθεστώς. Άρα δεν ήταν η διαδικασία που απλά πάτησε κάποιος το κουμπί, ήρθε η καταλανική τάξη και είπε: επειδή το καταλανικό κεφάλαιο θέλουμε να έχει μεγαλύτερο μερίδιο στην ισπανική οικονομία, ας βγει ένα κίνημα στον δρόμο και ας κάνουμε αυτά τα πράγματα που έγιναν. Είναι πολύ πιο σύνθετες οι διαδικασίες.
Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια άλλη συζήτηση στο καταλάβω καθεστώς. Αυτή αφορά τη διαταξικότητα του κινήματος. Πράγματι, μιλάμε για ένα διαταξικό κίνημα. Δεν μιλάμε για ένα κίνημα το οποίο έχει καθαρά εργατικά χαρακτηριστικά. Είναι ένα κίνημα το οποίο το είδαμε και σε έναν βαθμό και στο 15 Μη στο κίνημα των πλατιών. Έχουμε πολλά στρώματα και μεσαία στρώματα που είναι καταπιεσμένα και ανθρώπους που έχασαν σπίτια και τους αγρότες που κάνανε τα μπλόκα στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους τις μέρες της απεργίας. Έχουμε λοιπόν αυτό το παράγοντα, δεν έχουμε να κάνουμε ένα καθαρό εργατικό κίνημα το οποίο στον δρόμο. Έχουμε όμως τις τελευταίες μέρες και δείγματα ότι μπαίνουν αποφασιστικά και πιο λαϊκά στρώματα στον δρόμο. Μένει να δούμε τι θα σημαίνει αυτό τις επόμενες μέρες. Πρώτο-τελευταίο σημείο, το καταλλαγικό ζήτημα είναι ισπανικό ζήτημα, δεν είναι καταλλαγικό ζήτημα. Κατά έναν περίεργο τρόπο, υπάρχει μια κάποιο τύπου ενότητα ισπανική, αλλά όχι σαν αυτή που προσπαθεί να επικαλεστεί ο Ραχόι. Αυτή είναι η ενότητα του ισπανικού κινήματος τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μια τρομερή αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ισπανία αυτές τις μέρες. Αυτό ως ένα βαθμό ήταν και δημιούργημα του Ραχόι. Όταν ο Ραχόι απαγόρευσε όλες τις συγκεντρώσεις σε όλο το ισπανικό κράτος τις προεκλογικές, ισπανικοποίησε το ζήτημα. Κατάφερε, είχε τρομερή επιτυχία ο Ραχόι, κατάφερε να μετατρέψει το καταλλαγικό ζήτημα σε πανισπανικό ζήτημα. Ένα ακόμα δείγμα αυτού είναι ότι η Άντα Κολάου, όπως είπα πριν, δεν ήταν φαν του δημοψηφίσματος, ζήτησε επίσημα την παρέτηση του Ραχόι μετά την καταστολή τις τελευταίες μέρες. Άλλο ένα δείγμα ότι το ζήτημα γίνεται ισπανικό. Και νομίζω ότι αναδεικνύονται τρία βασικά ζητήματα αυτές τις μέρες, τα οποία δείχνουν αυτή την πανισπανικότητα, ας πούμε, του ζητήματος, η οποία ξεπερνάει το καταναλωτικό ζήτημα και γίνεται τελικά ζήτημα δημοκρατίας. Το πρώτο είναι ότι το κίνημα στην Ισπανία επανέρχεται ξανά και ξανά ως ανεξέλεγκτος παράγοντας και καθορίζει τις εξελίξεις. Εδώ υπάρχει μια φράση κλειδί, είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο Χάιμ Παστόρ σε ένα άρθρο που μεταφράσαμε στο περιοδικό μας πριν από κάποιο διάστημα, που καλωσόρισε σε αστάθεια, πολύ επίκαιρο αυτούς τους τελευταίους μήνες και κρατάει πολύ αυτή η αστάθεια. Άρα έχουμε έναν ανεξέλεγκτο παράγοντα που καθορίζει τις εξελίξεις, το κίνημα. Δεύτερον, έχουμε την επαναφορά ενός ζητήματος δημοκρατίας ξανά και ξανά. Τίθεται και εμφανίζεται με πολλούς τρόπους. Το 78 λένε όλοι ότι λένε ένα ριζοσπαστικό κομμάτι του κινήματος υπήρξε μια σύμμετρη συναλλαγή, ένα συμβιβασμό από τη μεριά της αριστεράς. Αποτυπώθηκε ένα σύνταγμα το οποίο δεν σέβεται τις διάφορες εθνότητες που υπήρχαν στο ισπανικό έδαφος. Ένα σύνταγμα που αποδέχτηκε την ύπαρξη του μονάρχη. Ένα σύνταγμα το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί για να ολοκληρωθεί ξανά, για να ολοκληρωθεί η ρήξη. Άρα, μιλάει το κοινό, μέρος του κοινού τους μιλάει για ολοκλήρωση της ρήξης με το 1978, για επιστροφή πίσω στην ιστορία και για ολοκλήρωση της ρήξης. Και τρίτον, έχουμε τον παράγοντα αριστερά και κινήματα, τα οποία, όπως είπα και πριν, έχουν πετύχει στη μέση ηγεμονίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 1η Οκτώβρη και τις προηγούμενες μέρες ένα μεγάλο πλήθος έκανε αλυσίδα προστασίας έξω από τα γραφεία της ΚΟΠ, της Κόμματος της Λαϊκής Ενότητας, για να μην τις βάλει μέσα η αστυνομία. Άρα το κίνημα προστάτευε τις δυνάμεις της αριστεράς. Για το τέλος, τι κάνουμε, τι λέμε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από όλα τι πρόκειται να συμβεί από εδώ και πέρα. Είπα και στην αρχή ότι ακριβώς επειδή κάνουμε τη συζήτηση αυτή μέσα στη φωτιά των γεγονότων, αυτό μας εμποδίζει από το να μπορούμε να πούμε σιγουριά τι πρόκειται να γίνει. Πολλά πράγματα δεν τα περιμέναμε το τελευταίο διάστημα και έγιναν. Άρα έχει ανοίξει το καπάκι, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά και διάφορα πράγματα, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Το μόνο σίγουρο, και ήδη το βλέπουμε, είναι ότι θα επιχειρηθεί να μαζευτεί όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε και είδαμε να ξεδιπλώνεται τις τελευταίες μέρες. Αν αυτό θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, είναι άγνωστο. Έλεγε χθες στη χθεσινή συζήτηση στη Μαδρίτη ο Χάιμε ότι ακόμα και αν υπάρξει μια θεσμική νίκη από τη μεριά του Ισπανικού κράτους, αυτό δεν θα σημαίνει πολιτική νίκη. Άρα δεν μπορούμε να μετρήσουμε
τα γεγονότα μόνο από το αν αύριο θα κηρυχτεί τελικά ως ανεξάρτητο κράτος της Καταλωνίας. Έχει πάει πολύ πιο μακριά η συζήτηση ούτως ή άλλως, έχει ξεπεράσει το ζήτημα της ανεξαρτησίας, παρόλο που αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Μπορούμε να μετρήσουμε την κατάσταση βάζοντας ως κριτήρια το πόσο θα βαθύνει η κρίση, το κατά πόσο θα μπορέσουν να υπάρξουν συνταγματικές διαδικασίες και σε άλλες αυτονομίες. Βγαίνει η χώρα των Βάσκων τώρα και λέει ότι θέλουμε και εμείς μια διαδικασία. Βγαίνει η Ανταλουσία, υπάρχει συζήτηση στη Γαλλικία, υπάρχουν και άλλες λοιπόν διαδικασίες. Είναι ένα κριτήριο το κατά πόσο τα δημοκρατικά αιτήματα θα μπλεχτούν με τα αιτήματα τα κοινωνικά και θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ένα χειραφετικό αίτημα έλεγχης της κοινωνίας. Είδαμε ψήματα και εικόνες αυτού του άλλου, του καινούριου που μπορεί να δημιουργηθεί. Το είδαμε στα πανό, το είδαμε στους τοίχους, το είδαμε στα συνθήματα, το είδαμε στα τραγούδια. Αυτό πρέπει να γίνει πολιτικό πρόγραμμα. Μέχρι στιγμής είναι απλά συνθήματα και εικόνες. Εδώ πρέπει να γίνει μια αναφορά στους αντικαπιταλίστες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή στήριξαν το αίτημα και για δημοψήφισμα και για ανεξαρτησία, συνδέοντας το φυσικά με τα κοινωνικά αιτήματα για αγώνα ενάντια στον εφιλελευθερισμό, για πάλι ενάντια στη λιτότητα, οργάνωσαν την αλληλεγγύη, οργάνωσαν την απεργία, προσπαθούν τώρα να μπουν σε αυτές τις επιτροπές τοπικές που δημιουργήθηκαν στην Καταλωνία. Είναι εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι οργανωτές αυτής της διαδικασίας, άρα και αυτό έχει σημασία να έχουμε μια υγιή δημοκρατική οργάνωση και τα μάτια μας είναι πραγματικά στραμμένα προς τα εκεί. Και θέλω να κλείσω αυτή την παρουσίαση, διαβάζοντας δύο μικρές λίγες γραμμές από την ανακοίνωση των αντικαπιταλίστας, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ο λόγος ανήκει σε αυτές και αυτούς που είναι εκεί και όχι τόσο σε εμάς. Λένε λοιπόν ένα απόσπασμα από την ανακοίνωσή τους. Οι ισπανικές ελίτ απέτυχαν να λύσουν το καταλαμικό ζήτημα, έκαναν τα πράγματα χειρότερα, προκαλώντας μίσος, υποσκάπτοντας τη δημοκρατία και χρησιμοποιώντας ομή βία ενάντια σε απλούς ανθρώπους. Ανάμεσα στις ελίτ είχε αποφασιστικό βάρος ο ρόλος του Λαϊκού Κόμματος και της κυβέρνησης Ραχώη, που επέλεξε να μπλοκάρει κάθε λύση στο καταλαμικό ζήτημα με δημοκρατικό τρόπο και διάλογο. Κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά. Η ενίσχυση του Μαριάνου Ραχώη στο καταλαμικό ζήτημα σημαίνει αποδυνάμωση των δικαιωμάτων μας στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα έξω από την Καταλωνία. Και τελειώνουν λέγοντας, αυτή τη στιγμή είναι επίγον να προωθήσουμε ένα δημοκρατικό κίνημα που θα υπερασπίζεται την νομοποίηση των αποφάσεων του καταλαμικού λαού και που ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσει την αντιδραστική επίθεση του Λαϊκού Κόμματος. Είναι μόνο με αυτόν τον τρόπο που θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνική πλειοψηφία ικανή να κάνει αυτό που δεν μπορεί το καθεστώς. Δηλαδή, διάλογο μεταξύ ίσων, χωρίς καταπίεση ή καταστολή, προκειμένου να αγωνιστούμε για να χτίσουμε μια ελεύθερη και ενωμένη δημοκρατική συνύπαρξη, όπου πρωταγωνιστές θα είναι οι από κάτω και όπου η θέληση των άλλων ενδιαφερόμενων θα αποτελεί τη βάση των αμοιβαίων σχέσεων. Αυτά και ο λόγος.